να κάνουμε ένα πρώτο έτσι γύρο σχολιασμού για αυτή τη νέα εμπριστική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Πάλι κατά καλό καιρό, πάλι την ώρα που βγαίνει και ένα γεωτρύπανο στη θάλασσα, στη Μεσόγειο. Κύριε Λαγκίδη, από εσάς να ξεκινήσουμε. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Ακάρ το είχαμε ακούσει και πέρυσι. Δηλαδή είχε επισκεφθεί πάλι μια ναυτική σχολή του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και είχε κάνει παρεμφερείς δηλώσεις. Άρα λοιπόν κάποια από αυτά τα γνωρίζουμε ήδη. Τα γνωρίζουμε ήδη όχι μόνο από πέρυσι αλλά ήδη από αρκετά χρόνια. Αυτό που προστίθεται και το βάζω εντός εισαγωγικών το τελευταίο είναι η ρητορική η οποία αφορά τα νησιά του Αιγαίου, τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και το αίτημα μάλλον της Τουρκίας για αποστρατικοποίηση. Την αξίωση της Τουρκίας η οποία βεβαίως δεν έχει και νομικά ερίσματα. Παράλληλα όπως είπατε έχουμε και την εκπεφρασμένη δήλωση της τουρκικής πλευράς να βγάλει το τέταρτο και πιο σύγχρονο πλέον γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη τις προηγούμενες δύο μέρες βρίσκεται, αν θέλετε, σε κάποια σημεία πέραν των λιμένων στους οποίους ελιμενίζεται, με πρόσχημα την δοκιμή ουσιαστικά των συστημάτων. Αυτό βέβαιως που γνωρίζουμε είναι ότι στις 9 Αυγούστου ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν θα κάνει δηλώσεις σύμφωνα μέσα στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται και αν θέλετε όχι ακριβείς συντεταγμένες στις οποίες θα διεξάγει τις έρευνες ή αν θέλετε τις γεωτρήσεις το σκάφος αυτό, αλλά θα περιγράψει περίπου πολιτικά αν θέλετε, και αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, πολιτικά το ξαναλέω, τους στόχους της τουρκικής πλευράς, οι οποίοι είναι γνωστοί, είναι δημιουργία προβλημάτων στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίως και στην Ελλάδα. Στόχος είναι βεβαίως να δείξει η τουρκική πλευρά ότι άνευ αυτής, χωρίς αυτήν δηλαδή, δεν θα μπορέσει να υπάρξει κανένας είδους συνεργασία στα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι λοιπόν το σκηνικό και σε αυτό επαναλαμβάνω έρχεται να συμπληρώσει η ρητορική του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος βεβαίως διαδέχεται τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Έχουμε ουσιαστικά ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, το ξαναλέω όμως δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά. Ναι. Ίσως και η επίσκεψη της κυρίας Μπέρμποκ, δηλαδή αυτή η στήριξη που παρήχε στην Ελλάδα και ως προς την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, οι αναφορές της στην Τουρκία για αυτό το θέμα και όλες. Μήπως αυτό εκνεύρισε περαιτέρω τους Τούρκους και φαίνεται ότι ανέβασαν έτσι περισσότερο την πίεση? Εκτιμώ ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι το γεωτρύπανο εξήλθε του λιμένος στο οποίο βρισκόταν αμέσως μετά τις δηλώσεις της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών, στέλνοντας ουσιαστικά, αυτή είναι η επιθυμία της τουρκικής πλευράς, να στείλει ένα μήνυμα προς την Γερμανία καταρχήν και γενικότερα στην Ευρώπη ότι τα ενεργειακά, το ξαναλέω, είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν μπορεί κανείς να κινηθεί χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας. Ίσως κάποια στιγμή να δούμε και δηλώσεις απειλητικές οι οποίες θα υποκρύπτουν ή αν θέλετε θα επισύουν την απειλή ότι θα υπάρξει έλεγχος των ενεργειακών πόρων οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη από το Αζερμπαϊτζάν. Δεν είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι, πιστεύω, απομακρυσμένο αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Έχουμε. Γιατί το Αζερμπαϊτζάν, να πούμε κύριε Λαγκίδη και κύριε Μπαλτζόη, το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από λίγες εβδομάδες, για το φυσικό αέριο και να αποτελέσει μια πηγή φυσικού αερίου και για τη Γυραιά Ήπειρο, από τη στιγμή που μειώνεται και απειλείται η Ευρώπη να κοπεί το φυσικό αέριο, ηρείο φυσικό αέριο από την πλευρά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν έχει μια σημασία και αυτό που μας λέτε. Και ο λογός αυτός διέρχεται μέσω της Τουρκίας, όπως επίσης βέβαια και άλλοι. Ναι, δεν είναι ο μόνος. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω, δεν θα ήταν διόλου απίθανο να δούμε και αυτό το σενάριο να υλοποιείται εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο δηλώσεων. Κύριε Μπαλτζόη, να ρωτήσουμε και εσάς, να περιμένουμε ένταση και στο πεδίο εκτός από τη ρητορική το επόμενο διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας?
Καταρχήν να συμφωνήσω με την ανάλυση του κυρίου Λαγκίδη. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση και θα ήθελα να προσθέσω εις επίρρωσεν όλων αυτών τα οποία ελέγχθησαν και του ερωτήματός σας βέβαια, ότι ναι, θα περιμένουμε περισσότερη ένταση, διότι τα λόγια δεν είναι τίποτα. Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει μια κατάσταση και ήδη το γεωτρύπανο, εάν εξέλθει από το λιμάνι, και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ξαναπηγαίνει πάλι μέσα και περιμένουμε τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για να ξέρουμε τελικά πού ακριβώς θα κατευθυνθεί και τι ακριβώς θα κάνει. Βεβαίως, το γεωτρύπανο όπου να πάει δημιουργεί πρόκληση, δημιουργεί γεγονότα τετελεσμένα θα έλεγα, ιδιαίτερα αν έρθει στην ελληνική εφαλοκρηπίδα, διότι αυτό δεν είναι ένα ερευνητικό σκάφος το οποίο κινείται δεξιά-αριστερά και μπορούμε να επικαλεστούμε τον άνεμο ότι μας έφυγε, έκανε και ούτω καθεξής. Το γεωτρύπανο ακουμπάει βυθό, σημαίνει ότι ακουμπάει εθνική έδαφος. Κυριαρχία και παραβιάζει εθνική κυριαρχία. Όχι, δεν έχει κάτι δικαιώματα, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, δηλαδή ελληνικό έδαφος. Τα λέγαμε αυτά και δύο χρόνια πριν, κύριε Μπαλτζόη. Και δύο χρόνια πριν. Με το Roots Race. Με το Roots Race που έκανε βόλτες. Εκεί το λέγαμε και αυτό ξανά. Σαν να επαναλαμβάνεται δηλαδή αυτό. Είναι ακόμα χειρότερη η πρόκληση, κύριε Τσεκούρα, με την έννοια ότι αν έρθει στην Εφαλοκρηπίδα. Μέχρι τώρα οι πληροφορίες είναι ότι θα κινηθεί στη Βόρεια Κύπρο, ενδεχομένως να πάει στο οικόπεδο 6 που είναι νότιο-δυτικά της Κύπρου, όπου η Τουρκία σύμφωνα με το χάρτη αλλά Τούρκα που έχει κάνει, λέει, της ανήκει το μισό τεμάχιο, θαλασσοτεμάχιο. Αν φτάσει εκεί που έκανε τις έρευνες το Roots Ray πριν από δύο χρόνια, κυρία Τσεκούρα, κυρία Παπαμιχαήλ, τότε εδώ μιλάμε για κατάφορη παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Διότι όπως είπαμε, να το ξαναπώ πάλι, να γίνει αντιληπτό, το γεωτρύπανο κάνει γεώτρηση, που σημαίνει ακουμπάει βυθό, άρα εδώ είναι δεδομένο ότι παραβιάζει εθνική κυριαρχία. Είναι σαν να μπήκανε σε ελληνικό έδαφος, στον Εύρο, κάποια τουρκικά στρατεύματα. Να το πω έτσι απλοϊκά για να καταλάβει ο κόσμος. Εδώ πρέπει να αντιδράσουμε. Και η αντίδρασή μας είναι από, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, από διπλωματικά έως τα στρατιωτικά μέσα, ανάλογα όσο έχει σχεδιάσει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία της χώρας σε συνδυασμό με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Πάντως, συγγνώμη, Στέλλα, γιατί θέλεις να ρωτήσεις και εσύ κάτι. Βλέπω τις δηλώσεις του κυρίου Ακάρ, που λέει ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα αυτοάμυνας έναντι των εξοπλισμού των ελληνικών νησιών. Δηλαδή, το πάει ένα βήμα παραπέρα και στο στρατιωτικό σκέλος. Δηλαδή, εντείνει την πρόκληση δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά που μας περιγράφετε κι εσείς. Ακριβώς. Βλέπετε τις δηλώσεις του κυρίου Ακάρ, οι οποίες είναι μιλήχιες, δεν κάνουν λεκτικές ακροβασίες. Σαν ένας καλός δάσκαλος μας λέει κάποια πραγματάκια σε παιδιά του Δημοτικού. Τόσο αντέχουν αυτή η σκέψη του κυρίου Ακάρ. Αν και στρατιωτικός και πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, βλέπουμε ότι τα επιχειρήματά του δεν αντέχουν σε καμία κριτική, όπως προηγουμένως η ελέγχθη. Δηλαδή, πρώτον κάνει αντιστροφή της πραγματικότητας. Εκεί που λέμε ότι εμείς απειλούμαστε από την Τετάρτη Στρατιά, μας λέει ότι απειλείται η Ελλάδα. Εγώ έχω υπηρετήσει σε τρία νησιά. Λοιπόν, ας πούμε στη Σάμο, που ήμουν επιτελάρχης, δηλαδή η ταξιαρχία της Σάμο μπορεί να κάνει απόβαση στη μακρυσιατική ακτή και να κατατροπώσει τον τουρκικό στρατό. Είναι αστεία πράγματα. Όπου και να το πούνε οι Τούρκοι αυτό, δεν αντέξει κριτική. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συμβεί. Και όμως το επικαλείται. Δηλαδή έχουμε αντιστροφή της πραγματικότητας, μία παρανοϊκή ανάγνωση των διεθνών συμφωνιών, μιλάει για συνθήκη Λοζάνης και Παρισίων, χωρίς να αναφέρεται στο κυρίαρχο δικαίωμα μιας χώρας, που είναι το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ, το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι για να δημιουργείται κλίμα σε αυτά που θα ακολουθήσουν με την έξοδο του Αμπντούλ Χαμίτ Χάν. Και προσέξτε, το όνομα του τέτοιου του γεωτρύπανο, Αμπντούλ Χαμίτ Χάν, ο Αμπντούλ Χαμίτ ήταν ο πρώτος τελευταίος σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1876 έως το 2009 που 11, συγγνώμη, που ανετράπη από τους νεότρουκους και έχει συνδέσει το όνομά του, ενώ στην αρχή δεν είναι συγχρονιστής, με σφαγές. Είχασε 20.000 Αρμενίους που ζητούσαν κάποια δικαιώματα. Γι' αυτό και ονομάστηκε
κόκκινο σουλτάνο. Το Χάν σημαίνει Χάνο, είναι δηλαδή ο ηγέτη, είναι ο στρατηγικό διοικητή. Ναι. Λοιπόν, και δεν το έχουν πάρει πολλοί σουλτάνοι, το έχουν πάρει πολύ λίγοι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι η σημειολογία, που ο κύριο Ερντογάν είναι πολύ καλό σε αυτά τα πράγματα, και η σημειολογία δείχνει πού βλέπουν οι Τούρκοι. Πήρανε το όνομα ενό μεματοβαμένου σουλτάνου και βάλανε το γεωτρύπανο. Ναι, δεν είναι τυχαία, λέτε όλα αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάλι τον κύριο Λαγκίδη για τη δική μας αντίδραση τώρα. Η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, αυτό που κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι να διεθνοποιεί αυτό το θέμα, να διεθνοποιεί τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Και νομίζω το έχει κάνει σε όλα τα φόρα, το έχει κάνει παρουσιάζοντας χάρτες ο κύριος Δένδιας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, κύριε Λαγκίδη, από τη δική μας πλευρά? Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτό με την στάση της Γερμανίας, δηλαδή αυτή η αλλαγή στη στάση της Γερμανίας που έδειξε ότι με την κυρία Μπέρμποκ. Αυτή η θέση Μπέρμποκ, που πήρε, αυτή η θέση Μπέρμποκ. Που πήρε, που στην ουσία είναι διαφοροποίηση από την πολιτική της κυρίας Μέρκελ τα προηγούμενα χρόνια. Αν αυτό σημαίνει κάτι για την Τουρκία, αν μπορεί να σημαίνει κάτι για την Τουρκία, να χτυπήσει ένα καμπανάκι, ας πούμε, για την Τουρκία. Ναι, στο πρώτο ερώτημα, κύριε Παπαμιχαήλ, δηλαδή στο κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να διευρύνει, αν θέλετε, τις κινήσεις της, να ανοίξει, όπως λέμε χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα, τη βεντάλια σε άλλα φόρα, δηλαδή σε άλλα, αν θέλετε, δημόσια, διεθνή, πάση περιπτώσει κοινούς χώρους, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη και το καθεξής. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα πεπερασμένο ουσιαστικά αριθμό δυνατών κινήσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε άλλα, επαναλαμβάνω, διεθνή φόρα. Ό,τι πραγματικά μπορεί να κάνει, το κάνει, τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων όσο και σε επίπεδο πολυμερών. Από την άλλη, αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι καμία εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να στηριχθεί, ιδίως αυτή τη στιγμή όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει το χαρακτήρα περίπου του μόνιμου, όπως είναι η τουρκική αναθεωρητική εξωτερική πολιτική. Καμία λοιπόν εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά και μόνο επί τη βάση του διπλωματικού παύλα πολιτικού βραχίωνα. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η ενδυνάμωση και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο για αρκετά χρόνια είχε περιπέσει, αν θέλετε, στην αφάνεια, είναι ένα στοιχειώδες, αν θέλετε, ένα στοιχείο το οποίο είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Αυτό λοιπόν που μένει στην Ελλάδα, που αν θέλετε μπορεί η Ελλάδα να καταφέρει, είναι ένα συνδυασμός και των διπλωματικών μέσων και των στρατιωτικών μέσων. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, έχει κάνει, κύριε Λαγκίδη, με τα διάφορα εξοπλιστικά προγράμματα, αυτά τα οποία έχουμε προμηθευτεί τα τελευταία χρόνια, που δεν είναι και λίγα. Θέλω να πω ότι όσο καθόλου μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να ενισχύσει αυτό που λέτε, που το αξιόμαχο. Αυτό που λέω, κυρία Παπαμιχαήλ, είναι ότι αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι σωστά, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, έρχονται αρκετά καθυστερημένα χρονικά σε σχέση, αν θέλετε, συσχετιζόμενα με την ίδια την φύση της απειλής, η οποία είναι, το ξαναλέω, περίπου μόνιμη και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο της μονιμότητας. Αυτή τη στιγμή, προσέξτε, έχουμε μια χώρα με πληθυσμό 83 εκατομμυρίων, η οποία πλέον βρίσκεται και, αν θέλετε, στο επίπεδο της κοινής γνώμης, στη διαδικασία της αναζήτησης αυτό που παλαιότερα αναφέραμε σαν ζωτικό χώρο. Ναι. Ο ζωτικός χώρος, τον οποίο αναζητεί η Τουρκία, είναι κυρίως προς τα δυτικά, δηλαδή εις βάρος ημών. Αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε και νομίζω ότι οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά την ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ξαναλέω, θα έπρεπε να γίνει με αυξανόμενο και επιταχυνόμενο ρυθμό. Τώρα, όσον αφορά τη Γερμανία, είχαμε όντως μια αλλαγή. Είχαμε τουλάχιστον επαφορμή της επίσκεψης της κυρίας Μπέρμποκ την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, μια αλλαγή, έτσι όπως φάνηκε, από το ρητορικό επίπεδο, δηλαδή μια αντιπαράθεση. Αυτό που μέλει να δούμε είναι η πράξη, δηλαδή το κατά πόσον η Γερμανία, η οποία είναι ισχυρότερη, όπως το δήλωσε η ίδια η κυρία Μπέρμποκ, δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορέσει να περάσει κυρώσεις.
Και οι Ρώσεις οικονομικές, οι οποίες, το θυμίζω, είχανε προηγηθεί ως ενδεχόμενο. Κάτι το οποίο εξαφανίστηκε το τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή δεν έχουμε ξανά. Δεν το έχουμε ξανά. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όντως δεν έχει μπει θέμα κυρώσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Ευρώπη στην Τουρκία. Κυρώσεις και, αν θέλετε, και πάγωμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Κάτι το οποίο εκτιμώ ότι δεν θα γίνει. Η γερμανική πλευρά είναι πολύ προσεκτική σε θέματα παροχής στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία, με δεδομένο, αν θέλετε, και το ιστορικό υπόβαθρο, το οποίο φτάνει, όπως είχε πει και ο στρατηγός προηγουμένως, ήδη στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα. Δηλαδή ήδη από το 1911 μέχρι και το 2014. Ωραία. Κύριε Μπαλτζόη, και από εσάς ένα σχόλιο και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ακριβώς. Θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ να εισεπίρωσαν αυτών που ελέγχθησαν, να προσθέσω και τα ακόλουθα. Μέχρι τώρα η ελληνική διπλωματία ήταν, μας διακατήχε το σύνδρομο του Dovish Bias, δηλαδή το σύνδρομο του περιστεριού. Όπως σωστά είπε ο κύριος Λαγκίδης, χρησιμοποίησα μόνο τη διπλωματική ισχύ χωρίς να βάζουμε τον παράγοντα στρατιωτική ισχύ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζουμε σε αυτό το πράγμα και βλέπουμε την δυνάμωση ενόπλων δυνάμεων και συμμετοχή στις εξελίξεις και στις προκλήσεις της Τουρκίας των ενόπλων δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να λέμε πολλά για τι έγινε το 2020, όπως τον διεμβολισμό που κάναμε, γιατί δεχτήκαμε πρώτη επίθεση του Kemal Reis της ναυαρχίδας, της τουρκικής ναυαρχίδας. Λοιπόν, και το καταλάβανε οι Τουρκοί σε πάρα πολλά πράγματα στο πεδίο, ναι, τα οποία δεν μαθαίθηκε στον κόσμο. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Σε ό,τι αφορά την Γερμανία, ναι, είδαμε μια λεκτική αλλαγή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ουσιαστική αλλαγή. Δεν είπε τίποτα η κυρία Μπέρκου για τα υποβρύχια, τα 6 υποβρύχια τα οποία είναι να πάρει. Εγώ εκτιμώ ότι θα τα δώσει η Γερμανία. Αλλά έτσι κερδίζουμε ένα διάστημα 7 έως 8 έτη, μέχρι το 30 περίπου, που θα έχουμε την απόλυτη κυριαρχία στον υποβρυχιακό πόλεμο. Μάλιστα. Και υπόψη ότι αυτά τα υποβρύχια τα έχουν σχεδιάσει οι Έλληνες αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού και οι Γερμανοί τα δίνουν και στους Τούρκους με κάποιες παραλλαγές. Επίσης δεν άκουσα την κυρία Μπέρμπο που είπε το εξής. Αναφέρθηκε σε 4 νησιά μεγάλα. Ναι. Τα 2 στη συνθήκη της Λοζάνης και τα άλλα 2 στη συνθήκη των Παρισίων. Μίλησε δηλαδή για Λέσβο, Σάμο, Ρόδο και Κο. Προσέξτε, θα μπορούσε να πει το απλό. 3 μίλια δυτικά των μακρυσιατικών ακτών, η συνθήκη της Λοζάνης, νομίζω το άρθρο 12 είναι, ή 13 αν δεν κάνω λάθος, λέει ανήκουν στην Ελλάδα. Και λύγει το θέμα όλο. Και αναφέρθηκε σε κάποια νησιά. Λοιπόν, άρα ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Ναι, μεν υπήρχε μια αλλαγή, αλλά εδώ θα έλεγα ότι δεν είναι 100 χρόνια, όπως είπε ο κύριος Λαγκίδης, αλλά είναι 200 χρόνια γερμανοτουρκικής συμμαχίας από τότε που οι Γερμανοί πήγαν να κάνουν τον σιδηρόδρομο Βερολίνο-Βαγδάτη. Λοιπόν, καλές οι λεκτικές αναφορές, αλλά στην πράξη. Τι γίνεται, κύριε Μπαλτζό και κύριε Λαγκίδη. Αυτό νομίζω. Να πω κάτι, κύριε Τσεκούρα. Πολύ σύντομα. Για να τελειώσουμε με αισιόδοξα μηνύματα. Να έχουμε εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Θα επιτελέσουν το καθήκον τους κατά τον καλύτερο τρόπο. Να μην φοβόμαστε στους Τούρκους. Ό,τι και να γίνει το καλοκαίρι ή αργότερα, να ξέρετε ότι θα μας κάνει υπερήφανος.